Σωτήρης Ριζάς, το τέλος της μεγάλης ιδέας, ο Βενιζέλος, ο αντιβενιζελισμός και η μικρά Ασία. Στις 2 Μαρτίου του 1913, ενώ βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ της Βαλκανικής Συμμαχίας, αποτελούμενης από την Ελλάδα, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία, και τη Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο βουλευτής Λακωνίας Πετροπουλάκης κατέθεται στη Βουλή αναφορά κατοίκων των περιοχών Σερών, Δράμας και Καβάλας, με την οποία εζητεί το να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε οι περιοχές τους στα όρια της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή θα διαμορφωνόταν από την μελλοντική συνθήκη Ειρηνή. Ο βουλευτής απειλούσε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα καλούσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών σε έμπρακτη ανυπακοή. Η αγόρευση του βουλευτή της αντιπολίτευσης προκάλεσε εκνευρισμό στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Στην απάντησή του τόνισε ότι εξ θα περιέρχονταν υπό την κυριαρχία των Βαλκάνιων συμμάχων και ελληνικοί πληθυσμοί και μάλιστα πυκνοί. Με τον ομόρεαλισμό και την αυτοπεποίθηση που τον διέκρινε, προσέθεσε ότι αυτό θα συνέβαινε όχι μόνο διότι θα το απαιτούσαν οι σύμμαχοι, αλλά και γιατί το επέβαλαν γεωγραφικοί λόγοι ακόμα και αν οι σύμμαχοι καλούσαν την Αθήνα να καταλάβει τις περιοχές αυτές, ο ίδιος δεν θα δεχόταν τέτοια χάραξη ορίων ως λίαν επικίνδυνων, καθώς η Ελλάς θα ήτο ασθενεστέρα, κατά ατιού των τρόπων, εκτινωμένη παρά την θάλασσαν, άνευ σπονδυλικής στήλη. Παρόσο θα είτο εάν τα όρια αυτής εστρογγυλούντο κατάλλην διεύθυνσιν. Ο Βενιζέλο, προκειμένου, όπω δήλωσε, να αποφύγει την επίκριση τη αντιπολίτευση ότι γνωστοποιούσε στου συμμάχου κάτι που έω τότε αυτοί δεν γνώριζαν, τόνισε ότι αυτά ήταν ήδη γνωστά στι Βαλκανικέ πρωτεύουσε από τον Νοέμβριο του 1912, τέσσερι περίπου εβδομάδε μετά την έναρξη του πολέμου, όταν και έγινε σαφέ ότι επέκειτο η ήττα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία θα οδηγούσε στην αποβολή της από την Ευρώπη δεν επρόκειτο απλώς για μία ελάσσονα υπόθεση η οποία θα κατέληγε σε μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της και μικρές διαρρυθμίσεις των συνόρων της και συμπλήρωνε με μία αποστροφή που έδειχνε την πολύ μικρή εκτίμηση που έτρεφε για τον παλαιό πολιτικό κόσμο, πίστευε πως αυτό, πως από ετών είχε επέλθει τέτοια μεταβολή στην ψυχή του λαού, ώστε ο υπεύθυνο κυβερνήτης, να μιλάμε ειλικρίνεια, και πως κληθείς, ο ίδιος ο Βενιζέλος, από των στενών κύκλων της Κρήτης, ήλθεν εδώ εν το μέσο ναυαγίων πολιτικών και επεδίωξε να συγκεντρώσει και τονώσει τα εθνικά δυνάμεις, όπως παρουσιάσει την Ελλάδα συμφωνοτέραν προς τα αξιώσει εκείνων ή την την εδημιούργησαν. Απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη, ο οποίος τον είχε επικρίνει για εκμυδένιση της συνεισφοράς των προηγούμενων κυβερνήσεων, έγινε πιο συγκεκριμένος. Η βασική διαφορά μεταξύ της κυβέρνησής του και των προκατόχων της ήταν ότι αυτές δεν σκέφτονταν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εδαφική επέκταση της Ελλάδος. Η μεταφορά του Βενιζέλου περί σπονδυλικής στήλης, παρέμεινε αδιευκρίνηστη. Τι θα συνιστούσε αυτή τη σπονδυλική στήλη. Ταυτόχρονα καθίσταντο σαφή δύο στοιχεία. Παρέμενε υποβόσκουσα μια βαθύτατη αντίθεση ανάμεσα στον Βενιζέλο και στον παλαιό πολιτικό κόσμο, η οποία υπερεύαινε τη συνήθι σε κοινοβουλευτικά συστήματα αντίθεση μεταξύ κομμάτων. Και επίση, ο Βενιζέλο επιβεβαίωνε ότι η χρήση στρατιωτικών μέσων αποτελούσε οργανικό στοιχείο τη στρατηγική του για την πρόθεση της μεγάλης ιδέας. Ο κρίτικος πολιτικός δεν θα ανέμενε δηλαδή με παθητικό τρόπο την έλευση ευνοϊκών συγκυριών, τη σύμπτωση με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, ώστε να προωθήσει την εδαφική επέκταση,